Φέτος η έκθεσή μας στο 45ο Φεστιβάλ της ΚΝΑ και του Οδηγητή είναι αφιερωμένη στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, στις θέσεις μας για αυτόν, όπου κάνουμε μια προσπάθεια να απαντήσουμε μια σειρά ερωτήματα που μας έρχονται από τη συζήτησή μας με τον κόσμο, μέσω της πείρας της οποίας υπάρχει, της ιστορικής, των επεξεργασιών του κόμματός μας. Κάναμε μια προσπάθεια φέτος η έκθεση να περιλαμβάνει διάφορες μορφές, πιο ενδιαφέρουσες αν θέλετε, πιο διαδραστικές, σε όλα τα κεφάλαια τα οποία θα δούμε. Περιλαμβάνει κάποιες ενότητες, κατά κύριο λόγο στην αρχή σχετικά με το ερώτημα γιατί γίνονται πόλεμοι σήμερα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εποχής της οποίας ζούμε και ούτω καθεξής. Περιλαμβάνει αρκετά ζητήματα σε σχέση με τη δράση του ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, από τον ρόλο της Ελλάδας από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα και τις πρόσφατες αποφάσεις των κυβερνήσεων σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον κόσμο, όπως το προσφυγικό, όπως οι επεμβάσεις που έχουν γίνει στη Μέση Ανατολή, σε όλη την περιοχή κτλ. Και τελικά τη θέση την οποία έχουμε σχετικά με αυτά τα ζητήματα σαν κόμμα. Ένα μεγάλο κομμάτι της έκθεσης είναι αφιερωμένη στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και πώς τελικά αυτό κατέληξε, ιδιαίτερα με τα αποτελέσματα που έχουμε δει τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με αφορμή τα 20 χρόνια από το 1999 που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία με την επίθεση του ΝΑΤΟ σε αυτήν. Εδώ στην πρώτη ενότητα, για παράδειγμα, συζητάμε τον κόσμο τι εννοούμε σήμερα υπεριαλισμός, γιατί από αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε προκύπτουν πόλεμοι, γιατί είναι βασικό χαρακτηριστικό του, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ιδρύθηκε. Και ένα ζήτημα το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι γιατί παρατηρείται ιστορικά μια σχέση μεταξύ του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου και το ξέσπασμα επαναστάσεων, καταστάσεων που βοηθούν να πάρει η εργατική τάξη στην εξουσία. Με διάφορα παραδείγματα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτήν την πείρα. Το κεφάλαιο σχετικά με την ίδρυση και δράση του ΝΑΤΟ αναδεικνύει μια σειρά από βασικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του το 49 μέχρι σήμερα. Ποιοι το στελέχουν στην αρχή, όπως στελέχη της ναζιστικής Γερμανίας, στρατηγή της και ούτω καθεξής, αλλά και τα βασικά δόγματα τα οποία αποφασίστηκαν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες τις οποίες πέρασαν, όπως τα δόγματα περί μαζικών αντίπεινων, τη χρήση πυρηνικών όπλων, τη στάση που κράτησε το ΝΑΤΟ απέναντι στη Σοβιετική Ένωση τότε και ούτω καθεξής. 20 χρόνια μετά την Ιουγκοσλαβία, λοιπόν, δείχνουμε στους επισκέπτες της έκθεσης όλο το χρονικό εξέλιξης και προετοιμασίας του πολέμου, μετά αμέσως από τις ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση, την καλλιέργεια του εθνικισμού και του διχασμού μεταξύ των λαών των Βαλκανίων, μέχρι και το ξέσπασμά του το 1999. Δείχνουμε εδώ πέρα στους επισκέπτες ταυτόχρονα μια αναπαράσταση που έχουμε κάνει του εδάφους της Ιουγκοσλαβίας και των αντίστοιχων επιθέσεων των οποίων δέχτηκε, το είδος της κάθε επίθεσης, αλλά και τα τελικά αποτελέσματα με νούμερα αυτού του πολέμου σε νεκρούς, σε ζημιές, σε βομβαρδισμούς και ούτω καθεξής. Ένα κεφάλαιο που νομίζουμε μπορεί να εμπνεύσει ιδιαίτερα τους νέους σήμερα είναι η πάλη του κόμματός μας απέναντι στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας και της ΚΝΕ, το πώς μια σειρά δράσεις κατάφεραν να καθυστερήσουν τα ανατοϊκά στρατεύματα, να τα βάλουν στα ίσα μαζί τους, να πάρουν αρκετά λάφυρα από αυτά τις μέρες εκείνες αυτού του αγώνα και ταυτόχρονα να δείξουμε την αντίπαλη πλευρά, δηλαδή τη στάση των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, το τι στάση κράτησε τότε ας πούμε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο συνασπισμός που μετέπειτα εξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχεια κάνουμε μια αναφορά στις θέσεις του κόμματος για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, δηλαδή στις εξυγχρονισμένες επεξεργασίες μας για τη στάση μας σε αυτόν, το τι λέμε, προτείνουμε στο λαό να κρατήσει έναν ενδεχόμενο πολέμο, τη στάση, αλλά και τα σύγχρονα αιτήματά μας για το πόλεμο, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, για την κατάσταση που έχει προκύψει στην περιοχή μας με το προσφυγικό μετά τους Ιμπεριαλιστικούς Πολέμους στη Μέση Ανατολή. Αλλά και μια βασική μας θέση, την πάλη για την αλληλεγγύη και τη φιλία των λαών, πάλι ενάντια στον ρατσισμό, στον εθνικισμό, πάλι ενάντια στους σχεδιασμούς τους.
Στην ίδια βάση αναδεικνύουμε και το γιατί σαν κόμμα καταδικάσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπογράφτηκε πέρυσι μεταξύ Τσίπρα και Ζάεφ. Κλείνοντας την έκθεση, καλούμε όλους τους νέους με κάποιες ενότητες στο τέλος να σκεφτούν γιατί πρέπει να συμπορευτούν με το κόμμα, να ανησυχούν για την άνοδο του εθνικισμού πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, για τους κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή μας με τη μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση, για τις αποφάσεις των κυβερνήσεών μας και ταυτόχρονα τους αναδεικνύουμε το πώς μπορεί να οργανωθεί διαφορετικά η κοινωνία, το πώς στη σοσιαλιστική Ελλάδα θα σταθεί αλληλέγγυα στους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στον υπεραλισμό, το πώς στο πρόγραμμα του κόμματος περιγράφεται, θα χτιστεί αυτή η κοινωνία και θα αξιοποιηθεί οποιοδήποτε ρήγμα, οποιαδήποτε αντίθεση έχουν στο δικό του στρατόπεδο για να προασπίσουμε τον σοσιαλισμό, την Επανάσταση.